Υγειονομικό έκτρωμα χαρακτηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του ΕΟΠΗ σε σχέση με το θέμα του οικογενειακού γιατρού, επισημένοντας ότι οι γιατροί θα έχουν χαμηλή αμοιβή, ενώ οι ασθενείς χάνουν την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που έχουν σήμερα. Ο γιατρός πλέον υποχρεώνεται να αναλάβει την ευθύνη για ένα πληθυσμό 2.250 ατόμων ή για τους παιδιάτρους 1.500. Όπου αναλαμβάνει την ευθύνη σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά stand-by για οτιδήποτε χρειαστεί αυτός ο πληθυσμός. Αναφέρει προκήρυξη ένα ελάχιστο όριο εργασίας, αλλά αυτό το ελάχιστο μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να απασχολείται πάρα πολλές ώρες στο ιατρείο. Για να είναι η σωστή εξυπηρέτηση αυτών των ασθενών θα πρέπει να υπάρχει και γραμματική υποστήριξη. Και φυσικά φανταστείτε την ευθύνη για τη διαδικασία πρόληψης, προαγωγής υγείας, διάγνωσης θεραπείας αυτού του πληθυσμού, αλλά και κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου. Για αυτές τις υπηρεσίες όλες και μάλιστα με και την ευθύνη της παραπομπής ή όχι σε ειδικό ή σε νοσοκομείο, ο γιατρός αμείβεται με 0,72 λεπτά ανά μήνα, ανά ασθενή, όταν η Σλοβακία, που είναι μια χώρα της Ευρώπης που έχει επίσης μια οικονομία προβληματική, δίνει 2,8 ευρώ ανά μήνα ανά ασθενή και η Ιταλία δίνει 5. Στείνεται, τονίζουν, εγχείρημα μίζερης υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού εναντί πινακίου φακής. Είναι μια σύμβαση η οποία όχι μόνο είναι απαξιωτική για τον γιατρό, δεν βγάζει ούτε τα έξοδα λειτουργίας του γιατρίου, ούτε τα έξοδα γραμματικής υποστήριξης με αυτά τα χρήματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και θέματα δημόσιας υγείας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσαν τους οικογενειακούς γιατρούς να υπογράψουν συμβάσεις οικονομικά ασύμβατες με τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρίου και λειτουργικά επικίνδυνες για τη σωστή υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, τονίζουν. Πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά το οικογενειακό γιατρό μέσα από το σύστημα και πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Και πλέον η πρόσβασή τους στο σύστημα θα ελέγχεται από τον οικογενειακό γιατρό, ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν χρειαστεί να παραστεί η ανάγκη να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό γιατρό, θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στον οικογενειακό γιατρό και μετά στον ειδικό. Όταν λοιπόν αυτός ο πληθυσμός, ο μεγάλος, θα απευθύνεται σε έναν γιατρό, ο οποίος δεν θα έχει γραμματική υποστήριξη, γιατί δεν θα μπορέσει να στηρίξει οικονομικά μια γραμματική υποστήριξη, πώς θα εξυπηρετηθεί αυτός ο πληθυσμός? Το Ιατρικό Σώμα σε όλη τη χώρα αλλά και στην περιφέρεια ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας δηλώνει απόλυτη διάθεση αποχής από το υγειονομικό έκτρωμα. Δεν μπορούν να σχεδιάζουν επί χάρτου με κλειστές πόρτες και παράθυρα, διότι όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή η όλη ιστορία με τον οικογενειακό γιατρό καταραίει, διότι ούτε στα τόμη υπήρχε προσέλευση, αλλά ούτε και θα υπάρχει τώρα με τις συμβάσεις.